Μα γιατί στις σημαντικές ιστορικές μορφές δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στις αρχές του. Ο Σωκράτης στέκεται απέναντι στον αθηναϊκό λαό, στο δικαστήριο της Ηλιαίας, εντελώς αδέσμευτος, εντελώς ασυμβίβαστος, χωρίς να λογοδοτεί καθόλου στο γενικό περιδικαίου αίσθημα των Αθηναίων, αλλά μονάχα στη συνείδησή του. Όπως ακριβώς το γράφω στην εισαγωγή, η απολογία αποτελεί αγέρα στο μνημείο άμυνας Εσαΐ εναντί πάσης πολιτικής δίωξης που αποσκοπεί σε φήμωση της κριτικής κατά του αφαιρέγγιου κατεστημένου και των φαύλων εκπροσώπων του και των συμβατισμών του.